Λοιπόν, όπως σας υποσχέθηκα και στην αρχή του προγράμματος, στην άλλη άκρη της γραμμής έχουμε τον DJ Golden Feta με το τραγουδάκι που έχουμε αυτή τη στιγμή. Τον Βασίλη Μπουρίκα, λοιπόν. Βασίλη, μας ακούς? Ναι, σας ακούω. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είσαι εκεί στο Τορόντο, Καναδά. Πώς είναι εκεί ο καιρός αυτή τη στιγμή? Εντάξει, κάνει λίγο κρύο. Μείον 6 βαθμούς κάνει, αλλά τι να κάνουμε, χειμώνας. Μείον 6, εδώ πέρα έχουμε 25-26 βαθμούς. Για χαρά. Λοιπόν, first and foremost, I'll say welcome to 3XY Radio Ελλάς. Καλώς ήρθες στο 3XY Radio Ελλάς. Αν δεν σε πειράζει, σήμερα θα μιλήσουμε λίγο ελληνικά και λίγο αγγλικά. Θα το κάνουμε λίγο mix απόψε, γιατί άλλωστε είναι το Drive Show, το οποίο ακούνε όλες οι γενιές Ελλήνων και μας ακούνε από παντού μέσω του Ιντερνετ. Μας ακούνε από Ελλάδα, Αμερική, Καναδά εννοείται, Νέα Ζηλανδία, από παντού. Έγινε. Λοιπόν, από ό,τι γνωρίζω, τα μιλάς πολύ καλά τα ελληνικά. Προσπαθώ, ευχαριστώ. Από πού τα έμαθες? Εγώ τα άμαθα, έχω τον παππού μου να ευχαριστήσω, η αλήθεια είναι. Ο παππούς μου τα άμαθε και μετά από τα παιδιά που αράζω μαζί καθημερινά. I have the chance, you know, να μιλάω καθημερινά τα ελληνικά. Καταρχάς, πώς θες να σε φωνάσουμε? How would you like us to call you? Βασίλη, Βασίλη, that's my name. Βασίλη. Yeah. Στο το καλλιτεχνικό σου είναι DJ Golden Feta. Ναι. So why did you call yourself DJ Golden Feta? How did that name come about? It's a funny story. So essentially back in high school, we had to come up with nicknames for this one class, and I couldn't think of anything. And one of my best friends goes, Vasily, you know, you eat feta cheese almost every day for lunch. Και φοράς ένα σωρό χρυσά, αλυσίδες, chains, bracelets, σταυρούς και τέτοια. He goes, you're Golden Feta. Ένα εγώ ξέρεις, τι μ' αρέσει και έτσι κόλλησε. Ωραία, ωραία. So, tell us a little bit about yourself. First of all, how old are you? I'm 23 years old. 23, so, turning 24 this year. What is your background? Είναι καταβολή σου. Κοίτα, έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στο Τορόντο, in Toronto, Canada. Η καταγωγή μου είναι από τη Σπάρτη και την Καλαμάτα στην Ελλάδα. Ειδικά από ένα μικρό χωριό που λέγεται Απιδιά στη Λακωνία. But I've spent my whole life in Toronto, Canada. Πολύ ωραία. Σου μεγάλωσε στο Τορόντο του Καναδά. Yes. Και μπορείς να μας πεις πότε ήταν η πρώτη σου φορά που άκουσες και ερωτεύτηκες στην ελληνική μουσική? How did you get involved with the entertainment industry? For sure. So, κοίτα, εγώ πήγα για πρώτη φορά στην Ελλάδα when I was 14 years old. Και κοίτα, πάντα when I was growing up, το είχαμε στο σπίτι την ελληνική μουσική. But after my first time in Greece, truly ερωτεύτηκα και την Ελλάδα γενικά, το πολιτισμό της Ελλάδας, η νοοτροπία τους Έλληνες. But the music I absolutely fell in love with. And then getting involved with the entertainment industry was kind of by accident almost. People knew I listened to music all the time. Είχα χιλιάδες τραγούδια τώρα να πούμε, but my friend goes, you know, do you want to DJ for this charity event? Was called the Greek Canadian Games. Και του λέω, γιατί όχι, I don't have any experience, but why not? Και από εκεί το πρώτο πάρι το πιάσα, το δεύτερο, το τρίτο, και it just kept growing. Ωραία, πόσο χρόνο ήσουν τότε? Τότε ήμουνα 18-19. I'm DJing now for 5 years now, actually. 5 years now, 2021. So, θα ήμουνα 18. And are any of your family members involved in the music industry, or is it just you? Actually, it's just me. No one in my direct family, no cousins, parents, siblings, no one's in really the music thing. So, είμαι κάπως ο πρώτος. Νομίζω είναι το πάθος πολλών Ελλήνων, η μουσική είναι στο αίμα μας. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, από ό,τι γνωρίζω δεν είσαι μόνο DJ, με τι άλλο ασχολείσαι? Κοίτα, έχω κάνει με κάτι συνεργασίες με κάτι παιδιά εδώ, έχουμε κάνει host concerts, έχουμε φέρει τραγουδιστές, συγκροτήματα από την Ελλάδα. And as well, I've started writing my own music.
And doing a little bit of rapping με την παρέα μου εδώ στο Ρόντο, με την ομάδα. Ναι, εννοείται. So what is your creative process like? Από πού παίρνεις την έμπνευσή σου? Κοίτα, για μένα, being a third generation Greek, growing up in Toronto, Canada, έχω και το inspiration από την Ελλάδα, που καθημερινά ακούω ελληνική μουσική, ελληνικό ράδιο. But I also have the inspiration from America, from Canada, from the North American artists. Και κάπως επειδή έχω, ξέρεις, τρελή πάθος για την ελληνική μουσική, I try to take my inspirations from both Greece and North America και να κάνω κάτι δικό μου, κάτι original. Η ελληνική κοινότητα εκεί του Καναδά είναι μεγάλη. So, how do you find the Greeks of Canada? Do they do annual Greek events? Are you involved in them at all? Oh, for sure, for sure. Ειδικά εδώ που μένω στο Τορόντο, we have a huge Greek community. We have about 100,000 Greeks who live in Toronto and the surrounding areas. Και κάθε χρόνο κάνουμε τα πανηγύρια μας. Έχουμε, especially our Greek town here in Toronto is quite famous. It's called the Danforth. And at the clubs there, at the lounges there, στα καφενεία παίζουμε μουσική εκεί. But for sure είναι μεγάλη και δυνατή η κοινότητά μας εδώ. And I for sure feel like I've played my part and I'm involved in it. Υπέροχα, υπέροχα. Και έχεις κάνει συνεργασία με κάποιο μεγάλο όνομα, θα ήθελες, με ποιον θα ήθελες, αν δεν Κοίτα, είναι. αυτή τη στιγμή κάνουμε κάτι πράγματα με τον Γιάννη Σισάκη από το Ρέθυμνο στην Κρήτη. Τον έχω σαν οικογενειακό φίλο και είμαστε πολύ με τον αδερφό του που κάνουμε παρέα που μένει εδώ στο Ρόντο, με τον Δημήτρη Σισάκη. Είναι λαουτιέρης ο Γιάννης και έχουμε στα σχέδια μας να κάνουμε κάτι μαζί. Υπέροχα. Και όπως ξέρεις και εσύ, είμαι και εγώ κριτικιά. Έχουμε πολύ μεγάλη κοινότητα εδώ στη Μελβούρνη με τους Κρήτες. Οπότε θα χαρούμε πολύ να το ακούσουμε. Έχεις πολύ μεγάλη ανταπόκριση όμως διεθνώς. Και στο YouTube έχεις και επιτυχίες με 3,3 εκατομμύρια views. Ποια είναι η επόμενη σου κίνηση, λοιπόν? Η επόμενη μου κίνηση πιστεύω πως είναι, κοίτα, να συνεχίζω με αυτό που κάνω με το DJ και με τα μιξάκια που ανεβάζω στο YouTube, αλλά πιο πολύ να συνεργαστώ όπως κάναμε τώρα με το κομμάτι Ζήλια, με παιδιά από το Τορόντο, με παιδιά που έχουν έρθει από την Ελλάδα, doing something of our own here and doing a little bit more of our original work, making our own songs, posting our own videos and continuing like that, na keep on releasing our own stuff. Yeah, because you do have a new song, and we have actually been playing it non-stop, and currently has been a huge hit here. Zilia featuring White Biggie with Don Valandi Streba. And as I said, the response has been absolutely amazing. Tell us a little bit about it, though. Well, thank you, thank you. It's a funny story. Only a few months ago, 2, 3 months ago, γνώρισα τον Βαλάντη και είναι πραγματικά από τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει. Είχαμε αυτό το click, we've become great friends. We have our friend Dimitris Sisaki to thank for introducing us. Ασχολείται τώρα 10 χρόνια και παραπάνω ακόμα ο Βαλάντης με το rap, με όλη τη φάση. And as soon as we got together and started working on our music, we had the same style, είχαμε αυτό το vibe, the good energy, ταιριάζαμε μουσικά. Και we're just really happy. Τώρα σε 10 μέρες έχουμε χτυπήσει σχεδόν 7.000 views. And Και μέσα σε μια εβδομάδα, νομίζω, έτσι. σε μια εβδομάδα, Και τώρα we're just extremely happy with the result και πιστεύω πως θα συνεχίσει δυνατά. Έτσι, και αυτό σου εύχομαι πραγματικά. Αλλά έχω μια τελευταία σου ερώτηση. Έλα. Θα μας έρθει στην Αυστραλία? Αντί. Αν θα μας έρθει στην Αυστραλία. Εννοείται, εννοείται. Είναι όνειρό μου να ταξιδέψω να έρθω στην Αυστραλία. Έχετε μεγάλη κοινότητα πληθυσμό Έλληνες και θέλω να σας έρθω για κανένα DJ, για κανένα πάρτι, να σας γνωρίσω όλους. For sure, I want to be doing that in my near future. Ωραία, υπέροχα. Μα λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Γνωρίζω ότι Εγώ. αυτή την ώρα είναι 1 η ώρα το πρωί, εκεί πέρα νομίζω τώρα. Ναι, 1:20. Λοιπόν, σου εύχομαι κάθε επιτυχία στη ζωή σου. Ελπίζω να ακούσουμε και άλλες επιτυχίες σου εδώ στο 3XY Ατελάς. Να είσαι καλά, Κυριακή μου, and thank you so much for everything.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη μου. Λοιπόν, Άντε, καλή πάμε συνέχεια. οι ακροατές μας να ακούσουμε το τραγούδι «Δίλια».